έγινε μια πολύ σημαντική σύσκεψη για το επίσης πολύ σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει στο Δημότυχο, στην Οριστιάδα και το Σουφλί, και δεν είναι άλλο από αυτό, από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Δημοτύχο. Η σύσκεψη αυτή κράτησε πάνω από 5 ώρες, αντιλαμβάνεστε γιατί κράτησε, γιατί το θέμα ήταν πολύ σοβαρό. Ο κόσμος της περιοχής μας, του τόπου μας, αγωνία με τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο Δημοτύχου. Και στο τέλος το πόρισμα που συναποφασίσαμε όλοι είναι ότι ζητάμε την αυτονόμηση του νοσοκομείου Δημοτύχου, ζητάμε την στελέχωση με ιατρικό και παραιατρικό προσωπικό και επίσης την ανάπτυξη σε 150 κλίνες, όπως προέβλεπε και ο προηγούμενος οργανισμός. Ο οργανισμός πριν τη συνένωση των δύο νοσοκομείων πριν το 2012. Έγινε μια πολύ ωραία και έτσι πολύ επικοδομητική συζήτηση από όλους τους φορείς. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Καταλήξαμε σε 3 πράγματα. Απαραίτητο η αυτονομία του νοσοκομείου Δημοτύχου, η στελέχωση του, εν πάση περιπτώσει η κάλυψη του, και έναν αριθμό επαρκή, ο οποίος ήταν των 150 κλινών, καταλήξαμε στο συμπέρασμα αυτό. Εμείς σαν βουλευτές και σαν κυβέρνηση έχουμε προγραμματίσει μια αναδιάρθρωση όλης της, του συστήματος υγείας. Λύνονται αρκετά από τα ζητήματα τα οποία συζητήσαμε και σήμερα. Ένα από αυτά είναι ότι σε κάθε νομό θα υπάρχει ένα νομαρχιακό νοσοκομείο, σε κάθε περιφέρεια ένα περιφερειακό. Με αυτόν τον προγραμματισμό και με αυτήν την κατανομή που κάνουμε, το νομαρχιακό θα είναι στο Δημότυχο, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, και το περιφερειακό που θα καλύπτει όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι το νοσοκομείο του Μεγάλου της Αλεξανδρούπολης, που έχει άλλες προδιαγραφές και άλλα δεδομένα. Νομίζω έμεινα ευχαριστημένος από την όλη διαδικασία και τις απόψεις που ακούστηκαν. Είναι προφανές ότι πολίτες, θεσμικοί φορείς, πολιτικοί φορείς, εργαζόμενοι και διοίκηση στο νοσοκομείο έχουμε ένα κοινό αίτημα και κοινή κατεύθυνση. Από τη μία η αυτονόμηση του νοσοκομείου του Δημοτύχου, αλλά κυρίως από την άλλη η ενδυνάμωσή του και η στελέχωσή του, προκειμένου να εξυπηρετεί, να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες. Σε αυτό συμφωνήσαμε, το συζητήσαμε, το αναλύσαμε. Έγινε μια πλήρης ενημέρωση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νοσοκομείο Δημοτύχου. Δεν καταραίει, δεν κλείνει, δεν υποβαθμίζεται. Το αντίθετο θα έλεγα. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν αποφασίσει να το κλείσουν. Εμείς αντιστεχόμαστε και κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί και με τη διοίκηση, για να στελεχωθεί, να αναβαθμιστεί και να δυναμώσει αυτό το νοσοκομείο. Και έτσι να έρθει και η αυτονόμησή του. Όπως είπαμε και μέσα στην σύσκεψη, πέρα από κίνητρα που ήδη δίνονται σε αρκετές βαθμίδες ιατρών και στελεχειακού δυναμικού, πέρα από τις προσλήψεις που ήδη έχουν γίνει σε γιατρούς νοσηλευτικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό, ήδη το Υπουργείο Υγείας προετοιμάζει και σχεδιάζει μια συνολική ρύθμιση για το χώρο της υγείας. Να αναδείξουμε το πρόβλημα της λειτουργίας του νοσοκομείου Δημοτύχου, να διεκδικήσουμε την αυτοτέλεια και την αυτονομία και να καταθέσουμε το ψήφισμα, το οποίο απόψε βγήκε από τη σύσκεψη, από την πολύ ωραία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Δημοτύχου και με τη συμμετοχή περιφερειακών, δημοτικών και διοικητικών αρχών του Βορείου Εύρου, δηλαδή του Σουφλίου, Δημοτύχου και της Ορεστιάδας. Επίσης δε σε αυτήν την απόψινή από τις 7 η ώρα σύσκεψη συμμετείχαν απλοί πολίτες, διότι στο πρόσωπό τους υπήρχε η αγωνία αν θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε στην κανονικότητα το νοσοκομείο Δημοτύχου, διότι είναι ο φορέας που εξασφαλίζει
την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό των κατοίκων του Βορείου Εύρου, το οποίο είναι και ζητούμενο και επιδιωκόμενο από όλους μας. Σε αυτό που καταλήξαμε ομόφωνα απόψε είναι να υπάρξει μία θέση, μία πρόταση, ένα ψήφισμα. Μετά από 4 ώρες συνεδρίαση που συγκάλεσε ο Δήμος Δημοτήχου, όλοι νομίζω ότι πλέον πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, αλλά κυρίως να αναλάβει τις ευθύνες του το ίδιο το κράτος, η ίδια η κυβέρνηση απέναντι στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Είναι μια δομή που θα πρέπει να είναι διοικητικά αυτόνομη, να έχει ικανό αριθμό προσωπικού με την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων ιατρικού, παραϊατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, να έχει σύγχρονα μηχανήματα ιατρικά προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες υγείας και να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτόν τον πολύ σοβαρό ρόλο που έχει. Η πρόταση λοιπόν είναι να δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτού του ψηφίσματος. Η ΔΕΜΗ θα χρειαστεί πάλι να μπούμε σε νέα διαδικασία και να διεκδικούμε το αυτονόητο. Το ψήφισμα λοιπόν θα υποβληθεί στο Υπουργείο Υγείας και σαφώς συμφωνώ και με την άποψη του Σεβασμιωτάτου, ούτως ώστε εάν δεν έχουμε κάποια θετική εξέλιξη μέσα στους επόμενους 3 μήνες, τότε να επιχειρηθεί μία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να αναλάβει ο ίδιος πρωτοβουλία για την επίλυση όλων αυτών των σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν το νοσοκομείο του Δημοτήχου και κυριολεκτικά κάνουν την υγεία στο Βόρειο Εύρο να νοσεί. Η σημερινή σύσκεψη είχε ένα καλό, ότι παρευρίσκονταν και οι 4 βουλευτές, οι οποίοι είχαν δεσμευτεί και στο παρελθόν, αλλά δεσμεύτηκαν και τώρα ότι θα κατεθέσουν κοινή πρόταση, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, στον Υπουργό Υγείας για την αυτονομία του νοσοκομείου του Δημοτήχου. Για μας δεν έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει, είτε θα είναι τροπολογία είτε θα είναι μέσα στο γενικότερο σχεδιασμό. Το σημαντικότερο για μας είναι επιτέλους μετά από τόσα χρόνια αγώνα να γίνει να επιτευχθεί αυτή η αυτόνομη λειτουργία του νοσοκομείου, για να μπορεί να παίρνει αποφάσεις και να αποφασίζει για τα δύσκολα προβλήματα στα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται.